Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ποδοσφαιριστές που στα δύο ειδικά τελευταία παιχνίδια που επέστρεψε και στην ενδεκάδα είναι από τους διακριθέντες στην ομάδα, τον Πασχάλη τον Γκάσο. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Παιχνίδι το οποίο χθες με την Σπάρτη το κέρδισε ο Άρης. Έχουμε την εντύπωση δύο όψεις. Ένα σχετικά μέτριο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ καλό άριστο στην επανάληψη, με ευκαιρίες, με τελικές, με χαμένες έτσι, τελικές προσπάθειες, αλλά και ένα γκολ το οποίο χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά και ένα δικό σου που ακυρώθηκε κακός. Ναι, έτσι είναι. Η ομάδα, το σίγουρο είναι ότι δεν δεχόμαστε φάσεις. Ναι. Το καλό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε φάσεις αρκετές, απλά δεν τις μετουσιώνουμε σε γκολ. Ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε για να τελειώνει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Γιατί πιστεύω ότι αν βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, θα αλλάξουν όλα. Μετά θα βάλουμε και δύο και τρία γκολ. Ναι. Τώρα για το ακυρωθέν γκολ πιστεύω καθαρό ήτανε. Ναι. Το είδες και εσύ μετά, φαντάζομαι ότι... Μακάρι, το συζητήσαμε τα παιδιά. Ναι. Μακάρι οι αρμόδιοι να το βρουν τη φταίει αυτό με τους γιατητές και να το λύσουν. Εσάς σας εκνευρίζει το γεγονός ότι ειδικά μέσα στο γήπεδό σας την χάνετε τέτοια συμπεριφοράς από τους διαιτητές? Και δεν λέμε να ευνοείται ο Άρης, αλλά να λαμβάνει το 50-50 που θέλουν όλες οι ομάδες. Σίγουρα μας εκνευρίζει, σίγουρα μας δείχνει λίγο, γιατί είμαστε άζωτα, είναι μια μεγάλη ομάδα και θες... Και εκτός αυτό και το 50-50 να μας παίζει, ειδικά εδώ στην έδρα μας που πρέπει καλύτερα να παίζουν. Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν μας παίρνει από κάτω, εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, θα ορθεί τον γκολ. Όπως είπε και ο προπονητής, θα προσπαθούμε να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Αλλά βέβαια κάθε φορά δεν θα συμβαίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι και εύκολο, το αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και 11 ποδοσφαιριστές της άλλης ομάδας που ειδικά απέναντι στον Άρη όλοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω. Το να έχεις και τους διαιτητές κόντρα δεν είναι και το πιο εύκολο. Καλά, σίγουρα είναι και αυτό. Αλλά πιστεύω στην ομάδα, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε πολλούς παίχτες. Ναι. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα προσέλθουμε και σε αυτό ακόμα. Τώρα, μια και είπες πολλούς παίκτες, εδώ έχει αυξηθεί πολύ και ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός μεταξύ σας. Είναι και κάποια καινούργια παιδιά. Τα δύο έπαιξαν μάλιστα και στη βασική ενδεκάδα χθες. Και ένας ακόμη, μόλις αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής, προφανώς θα μπει και αυτός. Είναι πλέον κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις πολύ σημαντική για όλους σας. Η κάθε προπόνηση, έχω την εντύπωση, πρέπει να γίνεται μια μάχη για το ποιος θα μπει και στην αποστολή. Όπως το λέτε, γίνεται μια μάχη της προπόνησης. Είμαστε 26-27 παιδιά, δεν ξέρω πόσα. Ναι. Όλα εισάξια. Αυτό είναι στη κρίση του προπονητή. Να δει ποιος είναι καλύτερα, ποιος είναι καλύτερα και να τον βάλει μέσα. Είναι δύσκολη δουλειά και για τον προπονητή ακόμα αυτό. Ναι. Εσύ είχες μείνει κάποια παιχνίδια έξω. Επέστρεψες στα δύο τελευταία, βασικός και μάλιστα με καλή παρουσία. Και τι ήταν αυτό έτσι που σε κράτησε σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και έδειξες ότι επιστρέφοντας ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα? Σίγουρα, εντάξει, όταν δεν πας καλά, όταν παίζεις τελευταία παιχνίδια και δεν πας καλά, πρέπει κάτι να αλλάξεις ατομικά. Ναι. Πήγα, δούλεψα παραπάνω και περίμενα να μου ξαναδώσει ο προπονητής την ευκαιρία, να μου ξαναβάλει μέσα, να το αποδείξω ότι εδώ είμαι. Ναι. Εντάξει, η προπόνηση νομίζω, η προσπάθεια και γενικότερα η δουλειά για σένα δεν είναι πρόβλημα, ποτέ δεν ήτανε, αν μη τι άλλο, και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που νομίζω σε επέλεξε ο Άρης το καλοκαίρι για να σε φέρει στην ομάδα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, να δούμε. Δεν πειράζει, απλά το θέμα είναι και με την ομάδα όλοι μαζί να βγάλουμε τους αυτοματισμούς, εκεί ήθελα να δουλέψουμε περισσότερο. Μα αλήθεια, εσύ πού το τοποθετείς το γεγονός ότι ο Άρης δυσκολεύεται, ενώ κάνει ευκαιρίες να πετύχει τον γκολ? Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα, όπως είπες, αυτοματισμών, συνδυαστικού ποδοσφαίρου? Τι ακριβώς είναι? Όλα. Όλα μαζί. Όλα από λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πιστεύω τώρα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Τις φάσεις τις κάνουμε, φτάνουμε μέχρι το δύσκολο σημείο, είναι να φτάσεις εκεί μπροστά. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα τον γκολ είναι το εύκολο σημείο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το εύκολο σημείο, να μην μπορούμε να τελειώσουμε αυτές τις φάσεις. Δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Πιστεύω θα γυρίσει κάποτε και θα μπαίνουν όλα. Περνάμε με αέρα. Πάντως, χθες βάζεις το θεωρητικά πιο δύσκολο. Γιατί η μπάλα είναι στον αέρα, βάζεις σωστά το σώμα σου. Κάνεις γυριστό σουτ. Κάνεις γυριστό, τη στέλνεις στο παραθυράκι και αυτός το ακυρώνει. Και τα άλλα που είσαι μόνος σου τα χάνεις. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό που λέμε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είπατε, δεν ξέρω, μέσα στο παιχνίδι με το διαιτητή
και αυτόν, αλλά και την Τετάρτη, δηλαδή αυτό το πέναλτι που δεν δίνει στον Τούνι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε δει και έχουμε δει πέναλτι καθαρά που δεν δίνονται, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η φάση. Δεν ξέρω, σας είπε τίποτα ο ένας, ο άλλος, ο διαιτητής. Μιλάτε μαζί του. Εμείς απορούμε, μην νομίζεις, και εμείς απορούμε. Του μιλάμε στην ώρα του παιχνιδιού, αλλά τίποτα. Ναι. Και εμείς απορούμε με αυτά. Και υπάρχει και άλλη φάση. Υπάρχει το χέρι που κάνει ο Γιακουμής έξω την περιοχή στο 90. Που και αυτό δεν το δίνει. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα offside που δίνει, νομίζω, σε σένα ή στον Μπασάινε. Που έρχεσαι, νομίζω έρχεσαι εσύ από πίσω. Ποιος παίκτης έρχεται από πίσω? Κάποιος κάνει κίνηση στην μπάλα. Εγώ από πίσω, εγώ ήμουν μπροστά. Μπράβο. Και δεν ακουμπάς την μπάλα και σε δίνει offside. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά ίσως να καλύπτουν το γεγονός ότι κερδίζει η ομάδα. Ναι. Και στο 90 την παίρνει με το χέρι ο ξετικός τους και δεν δίνει και κοντέψαμε να φάμε γκολ σε καλά καθούμενα. Ναι. Τελευταία φάση. Δεν πειράζει. Τι να πούμε. Πάντως, να είμαστε δυνατοί εμείς και να μην μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Έχει ένα χαρακτηριστικό η ομάδα όμως, Πασχάλη, να αφήνει, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση που χρησιμοποιώ, τα πρώτα ημίχρονα και όταν αρχίζει να πιέζεται, να ανεβάζει την ένταση στο δεύτερο ημίχρονο σε πολλά, ειδικά στο Χαριλάου, στο Κλάνης Βικελίδης. Ναι, καλά, κοίταξε, μετά είναι και η όθηση του κόσμου εκεί πέρα και μας βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά μας ξυπνάει. Όταν δεν πάμε καλά, εκεί είναι άλλο αυτό. Και πάμε καλύτερα, πιέζουμε πολύ. Mm-hmm. Αλλά τώρα για το ημίχρονο, τι να πω, ξέρω, όχι εμείς απορούμε με αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε έτσι. Mm-hmm. Εσύ προχθές στη Βέρεια έπαιξες και δεξιμπάκι, έχεις ξαναπαίξει ή ήταν πρώτη φορά? Έχω χρησιμοποιηθεί και άλλα χρόνια, έτσι, και άλλα παιχνίδια με δεξιμπάκ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, όπου και να με βάλει. Δεν έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Περισσότερο όμως. Μπροστά, περισσότερο. Περισσότερο παίζω στα extreme. Το προτιμάς, φαντάζομαι, από το 4. Σε έχω ξεφωνήσει εγώ στο ραδιόφωνο για το 4, να ξέρεις. Δεν είμαι 4, απλά παίζω γιατί όταν κερδίζουμε να πρεσάρω, να κρατάω τα στόπερ ψηλά. Πρόσεχε τώρα, γιατί κατά καιρούς έχουμε ξεφωνήσει με την καλή την έννοια, έτσι. Δηλαδή έχουμε ασκήσει κριτική και αυστηρή, ενώ δεν είσαι center 4. Όταν έχεις παίξει εκεί, φαντάζομαι ότι και εσύ δεν νιώθεις τόσο άνετα όταν είσαι εκεί. Και μας εξηγείς τώρα το λόγο ποδοσφαιρικά. Το γιατί μπαίνει ένας παίκτης όπως ο Γκάσο, που τρέχει, μαρκάρει, πιέζει, γιατί μπαίνει στην κορυφή? Ναι, παίζω είτε για να κρατήσω όπως προχθές την άμυνα ψηλά, είτε άμα παίζουμε στο Χαριλάου και έχουμε χώρο μπροστά, να φύγω στη κόντρα. Ναι. Δηλαδή, δεν είμαι το καθαρό center for. Άμα πάρεις φόρα πάντως, δύσκολα σταματάς, ε. Ναι, ναι. Απλά άμα έχεις χώρο, πρέπει να έχεις χώρο. Δηλαδή, σε μεγάλε, όταν παίρνει με τα Γιάννενα, ας πούμε, με τον Πανιόνιο, χρησιμοποιήθηκα για λίγο, γιατί έχουν ψηλά τις άμυνες. Ναι. Τώρα με τις ομάδες που έρχονται εδώ πέρα, οι Σπάρτη, είναι στα 2/3 του γηπέδου. Σωστά, παίζουν το 1/3. Ναι, όχι, χθες η Σπάρτη ήταν προσανατολισμένη στο μισό γήπεδο, ήταν ξεκάθαρη τακτική τους δηλαδή. Όλες οι ομάδες έτσι είναι, εδώ μέσα όλες έτσι έρχονται. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να διασπάσει, γι' αυτό λέμε θέλουμε δουλειά. Θέλει δουλειά στην προπόνηση να βρούμε τους αυτοματισμούς. Ναι. Κάθε εβδομάδα ο προπονητής αναλύει την αντίπαλη ομάδα και μας λέει πού να χτυπήσουμε, πώς να πρεσάρουμε, από πού θα βγούμε. Και αναλόγως κρίνουμε και κάνουμε. Ναι. Τώρα υπάρχει μπροστά σας το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος για τον πρώτο γύρο. Ένας Πανσεραϊκός όπως παίρνει από θετικό αποτέλεσμα τώρα στην Πάτρα. Έχει πάρει και ψυχολογία, είναι και εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολο για τον Άρη. Ναι, είναι μια δύσκολη ομάδα που δυσκολεύονται όλες οι ομάδες εκεί πέρα να περάσουν. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο στη Β' Εθνική για μένα. Όλα είναι δύσκολα, ειδικά μέσα στις έδρες που είναι μια μεγάλη και ιστορική ομάδα. Φυσικά εμείς θα πάμε για την νίκη και τίποτα άλλο. Ναι. Ναι, δεν υπάρχουν και περιθώρια νομίζω για απώλειες. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι τίποτα, το ξέρετε ότι ο Πανσεραϊκός θα παρουσιαστεί βελτιωμένος και σε αυτό. Ήδη έχει μια βελτίωση. Μας έχει πάρει και κάποιους παίκτες, έχει βάλει στο ρόστερ του πλέον τις μεταγραφές. Φυσικά μας δεν μας ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός. Εμείς άμα είμαστε καλά δεν φοβόμαστε κανέναν. Άμα μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν σε γκολ, δεν φοβόμαστε κανέναν. Ό,τι και να γίνει. Πριν από λίγες μέρες τα είπατε και μεταξύ σας οι παίκτες στα αποδυτήρια. Εντάξει, δεν θέλουμε να μας πεις τι είπατε, αλλά το κρίνατε απαραίτητο και μάλιστα μετά από μια νίκη με τη Βέρεια. Τι σας οδήγησε σε αυτή την πράξη? Τίποτα, και εμείς αναρωτιόμασταν γιατί γίνεται αυτό, γιατί σπαταλάμε τα ημίχρονα, γιατί δεν μπαίνουμε τόσο δυνατά στις μονομαχίες, γιατί χαλαρώσαμε ενώ μπαίναμε πολύ δυνατά. Τα βάλαμε κάτω άμα έχουμε τίποτα.
Αυτά, πάνω κάτω αυτά. Εκεί είπαμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε λεπτό να περνάει. Πρέπει να τους πιέζουμε, να τους τελειώνουμε όλους. Από την αρχή πρέπει να παίζουμε δυνατά ό,τι να γίνει και να μην έρθει τον γκολ, να μην παρατάμε. Τέτοια πάνω κάτω. Υπάρχει εξήγηση τίποτα γι' αυτό όμως ότι χάνουμε τα ημίχρονα. Ότι όντως δηλαδή το πρώτο ημίχρονο χθες με το δεύτερο ημίχρονο χθες δεν έχει καμία σχέση. Κάτι ανάλογο και με τον Καραϊσκάκη που εκεί το πλήρωσε η ομάδα, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ναι, εντάξει, μετά ίσως περνάει και ο χρόνος και πιεζόμαστε πιο πολύ. Αυτό, να, κάτι, αυτά λέγαμε, γιατί είμαστε έτσι, πρέπει να τα τελειώνουμε από την αρχή. Αυτό ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε, να μην το αφήνουμε. Γίνεται, πρέπει να τα τελειώνουμε στο πρώτο ημίχρονο όλα. Πέρσι πέτυχες την άνοδο με τον Απόλλωνα. Ισχύει αυτό που λένε ότι έχει ένα μεγαλύτερο βάρος η φανέλα του Άρη, δηλαδή δυσκολεύει το ποδοσφαιριστήριο παιδί μου να, να ξέρει ότι παίζει σε μια μεγάλη ομάδα. Κοίτα, για μένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Εγώ κάθε άλλο που όταν παίζω μέσα στην έδρα χθες και όταν τους είχαμε κλείσει και άκουγα τον κόσμο να φωνάζει, για μένα πώς να σου το πω, γουστάρω περισσότερο και με ψυχώνει περισσότερο. Δεν με αφήνει να παρατήσω καμία φάση. Για μένα προσωπικά. Σου δίνει δύναμη δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Δεν με αγχώνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κάποιος σου αγχώνει, να ξέρεις. Ναι, έξε, εντάξει. Πώς βλέπεις τη συνέχεια? Χθες ο συμπαίκτης, ο Αναγνωστόπουλος, είπε ότι παρά τις δυσκολίες ο Άρης θα είναι πρώτος στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Κοιτάξτε, για μένα και έχω, ας πούμε, και με τον Ηρακλή είχαμε βγει και με τον Απόλλων πέρυσι. Πιστεύω ότι έχουμε μια, φέτος είναι, έχουμε πολύ δυνατή ομάδα και έχουμε μια ομάδα από 25 χρονών μέχρι 32, πόσο είμαστε εκεί, όλη η ομάδα, και όλοι είναι πολύ έμπειροι. Και μπορεί να μην παίζουμε το ποδόσφαιρο που θέλουν, να μην κάνουμε, αλλά ξέρουμε δεν δεχόμαστε ποτέ γκολ. Είμαστε πολύ σφιχτή ομάδα και πολύ δουλεμένοι. Δεν φοβάμαι, ας πούμε, από καμία ομάδα τίποτα. Άμα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει, θα είμαστε πάλι πρωταθλητές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, έτσι για να το σχηματοποιήσουμε λίγο αυτό που είπες, έχει δεχτεί 2 γκολ από τον Εργοτέλη σε εκείνο το κακό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω και δικό ήταν κακό, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανένας. Σε εκείνο το κακό πρώτο ημίχρονο και μετά στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια, γιατί το ένα είναι με τον Χαρναϊκό, έχει δεχτεί 2 γκολ. 2 γκολ σε 13 μάτς, δηλαδή εντάξει. Ένα από την Παναχαϊκή που. Και μάλιστα έχει κερδίσει και στα δύο αυτά. Και με την Παναχαϊκή και με τη Δόξα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι η κορυφαία άμυνα με διαφορά. Έτσι. Είπαμε όλοι, έτσι ακριβώς είναι. Δουλειά, άμα όλα είναι θέμα δουλειάς, θεωρώ. Τώρα εσύ προσωπικό στόχο έχεις βάλει, φαντάζομαι, αυτό που σου πήρανε κακώς, που σου στέρισε ο διαιτητής χθες, να το πετύχεις σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια, γιατί όχι και το Σάββατο στη Σέρες, έτσι είναι. Μακάρι, έτσι. Να κερδίσει ομάδα πάνω απ' όλα, ναι, και μετά έρχονται και οι προσωπικοί στόχοι. Μάλιστα. Αρκεί να μην το ξανακυρώσουν. Και μακάρι να βάλουμε και κανένα γκολ, όπως το λέτε. Να στο ευχηθούμε πραγματικά, όπως να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα και με το καλό να κλείσετε τον πρώτο γύρο με 2 νίκες και να μπούμε πλέον στην τελική ευθεία με διαφορετική ψυχολογία και με ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα, το σημαντικότερο, υγεία και όλα θα τα κάνουμε. Και όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Γεια σας. Yeah.